Λοιπόν, η ώρα είναι 8.30 περίπου. Καλημέρα σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στα Παραπολιτικά με τον Βασίλη Σκορή. Και το Σωτήριο Ξενάκη, βεβαίως. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Ξενάκη. Καλημέρα, κύριε Σκουρή. Άρτη αθλητής από Βρυξέλλες. Α, μόλις φτάσατε, πρωί-πρωί, τώρα. Τα ξημερώματα. Τι είχατε στις Βρυξέλλες, αν επιτρέπετε. Είχαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας, ναι, που είχε πολλά σημαντικά θέματα, αλλά αποφτάνει η έλλειψη γιατρών και νοσηλευτών και πρόβλημα να αντιμετωπίσουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αλλά και η συμμετοχή της Ελλάδας σε μια συμμαχία χωρών για την παροχή κινήτρων για την παραγωγή φαρμάκων στο ευρωπαϊκό έδαφος, έτσι να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις φαρμάκων με έναν μόνιμο τρόπο. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι μια από τις 9 χώρες που μετέχουν συμμαχία. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σας ξεκινήσω την κουβέντα γιατί να πάμε πρώτα στο θέμα του Υπουργείου σας, να το κάνουμε λίγο ανάποδα αυτή τη φορά. Αν έχετε κανένα νεότερο με την υπόθεση αυτή που προχθές έσκασε με τον βουλευτή κύριο Καλιάνο, με το Αττικό Νοσοκομείο και τις καταγγελίες που έκανε, γιατί έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και έχει δημιουργήσει στον κόσμο μια αίσθηση, το αντιλαμβάνεστε, ότι αν ένας βουλευτής λέει αυτά και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, τι συμβαίνει με έναν απλό πολίτη. Αν ένας βουλευτής εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα, ναι, θα λέγατε ντροπή και σκάνδαλο και σωστά. Σωστά. Ναι. Γιατί κάποιο, επειδή είναι πατέρας βουλευτού, μπορεί να έχει προτεραιότητα. Όχι, όχι, δεν είπαμε αυτό. Δεν ρωτήσαμε αυτό, κύριε Υπουργέ. Τώρα που κυρούνται οι διαδικασίες και πηγαίνουν όλα. Όχι, όχι, δεν ρωτήσαμε αυτό. Δεν έχουμε δει βουλευτή κυβερνώντος κόμματος να βγαίνει και να λέει ότι ουσιαστικά η κατάσταση είναι διάλυση. Γιατί λέει ότι οι γιατροί πέθαναν τον πατέρα του ουσιαστικά. Πέθαναν τον πατέρα του. Κάπως έτσι είναι. Έχει το σεβασμό μου ως ένας γιος που μάχεται και κάνει ό,τι νομίζει περισσότερο καλό. Δεν λέω κατά ανάγκη το που κάνει σωστό. Mm-hmm. Αλλά κάνει αυτό που νομίζει ο ίδιος το περισσότερο δυνατό για να βοηθήσει τον πατέρα του που δίνει μια μάχη ζωής. Αυτό αξιωματικά εγώ το σέβομαι. Mm-hmm. Ασχέτως των πολιτικών αρνητικών εντυπώσεων που να δημιουργεί για μένα. Μου αρέσει η ιδέα ότι ένας γιος δίνει τόσο μεγάλη μάχη τον πατέρα του. Το τιμώ αυτό, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ναι, απολύτως. Το σέβομαι. Τώρα, από το ότι δίνει αυτή τη μάχη και ο Καλιάνος μέχρι το ότι έχει δίκιο είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δεν είναι τα ίδια. Ναι, έχετε εικόνα από το αθλητικό. Ο πατέρας αυτή τη στιγμή δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη, ακρατική στη ζωή. Και ευχόμαστε βεβαίως τα καλύτερα, τα καλύτερα όπως για κάθε ασθενή. Για πραγματικά του εύχομαι να καταφέρετε όσο μπορεί όλα από πάνω. Έρευνα τώρα, ως προϊστάμενη αρχή των νοσοκομείων. Γνωρίζετε, έχει γίνει, κατέληξε ότι φταίνε οι γιατροί, δεν φταίνε, είναι η κατάσταση καλή. Γι' αυτό δεν έχω διατάξει. Mm-hmm. Θέλω να είμαι ειλικρινής, περιμένω να δω την λήξη της μάχης της ζωής του πατρός Καλιάνου και αν κρίνω ότι πρέπει να διατάξω, δεν θα το κάνω, δεν έχω λόγο να μην το κάνω. Mm-hmm. Η εικόνα που έχω όμως, επειδή είχα ασχοληθεί πριν το βίντεο του κυρίου Καλιάνου ο ίδιος, είναι ότι οι γιατροί στο Αττικό Νοσοκομείο δεν είναι ο γιατρός, έγινε ολόκληρο ιατρικό συμβούλιο εκεί για να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν, τήρησαν την νόμιμη διαδικασία. Μπορεί η νόμιμη διαδικασία πρέπει να αλλάξει. Μπορεί να μην είναι αυτή που θα ήθελε κάποιος που δίνει μάχη για τη ζωή του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν λέω ότι όλα να γίνονται τέλεια. Μπορώ να διαβεβαιώσω αυτό που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπήρξε κάποιο είδους διακριτική μεταχείριση. Και δεν έπρεπε να υπάρξει. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Στην πρόσβαση στη ΜΕΘ δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Συγγνώμη για να το καταλάβω. Εγώ κατάλαβα ότι δεν ζητάει διακριτική μεταχείριση. Κατάλαβα ότι λέει ότι κάνανε λάθος οι γιατροί. Ο κύριος Καλιάνος ήθελε να μπει ο πατέρας σε ΜΕΘ. Ναι. Αυτό ήθελε. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Δεν διαφωνούμε σε ότι είχε προβλήματα υγείας ο πατέρας του. Ο πατέρας του ήταν με πολύ βεβαρημένη υγεία. Mm-hmm. Δεν ήταν ένας υγιής σχετικά άνθρωπος ο οποίος ήρθε στο νοσοκομείο και υπάρχει στην κατάσταση. Ένας άνθρωπος πολύ βαριές νοσηρότητες. Mm-hmm. Λοιπόν, στην πλατφόρμα, δηλαδή το πρωτόκολλο, πώς μπαίνει κάποιος σε μια ΜΕΘ. Ο γιατρός που τον παρακολουθεί σε ένα νοσοκομείο βάζει τα στοιχεία του σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου μπαίνουν όλα τα αιτήματα για ΜΕΘ. Από την πλατφόρμα και από τους γιατρούς αξιολογούνται και κατευθύνονται οι ασθενείς σε ΜΕΘ, εάν και εφόσον υπάρχουν. Μες. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν ΜΕΘ διαθέσιμες. Δεν υπήρχε ζήτημα έλλειψης ΜΕΘ. Ούτε κατηγορεί ο κ. Καλιάνος να πούμε ότι δεν είχε ΜΕΘ. Κρίθηκε ότι δεν έπρεπε να μπει. Δεν θέμα αν κρίθηκε. Είναι ότι το πρώτο κριτήριο, το ένα, το νούμερο ένα κριτήριο, είναι να είναι διασωληνωμένος. Στις ΜΕΘ δεν βάζουμε μη διασωληνωμένους. Ο πατέρας του συμπαθέστατου Γιάννη μέχρι τη στιγμή που πήγε στη ΜΕΘ δεν ήταν διασωληνωμένος. Όταν διασωληνώθηκε είπα να μπει αμέσως στη ΜΕΘ. Αλλά εκείνη την ώρα έπαθε και το συγκοπικό επεισόδιο. Τώρα, και τι άλλο να σας πω εγώ.
Εντάξει. Αν χρειαστεί ΕΔΕ, θα χρειαστεί στην Αγία, λέτε. Πρέπει να είσαι δεσμευμένο. Και τηρήθηκε ολινόμιμη διαδικασία. Ήταν σαφή. Δεν πληρείται το κριτήριο. Εντάξει, νομίζω ότι έκανε μια διευκρινιστική ο κ. Καλιάνος. Τον τίτλο διάβασα μόνο που είπε ότι δεν έδειξε πολιτικές ευθύνες, αλλά για τους γιατρούς. Αυτό είναι ένα θέμα. Όχι, ήθελα να ξεκαθαρίζω για τον Γιάννη. Το λέω δημόσια. Τον τιμώ πολύ για το ότι την έφτιαξε μαζί τον πατέρα του. Εμένα με συγκινεί. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Δεν αντιδικώ. Είναι ένα γιο που θέλει για τον πατέρα πάμε το τώρα στο δεύτερο εγώ θέμα. Για τον πατέρα, θέλω το καλύτερο. Το ακούσαμε, Υπουργέ. Πάμε να προλάβουμε τον χρόνο. Λοιπόν, για τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης χθες έκανε μια δήλωση για την, μια πρόταση για αύξηση των δαπανών επί του ΑΕΠ για την υγεία. Διευκρινιστικά είπε, βέβαια. Είπε στο 5%. Εντάξει, διευκρινιστικά. Ο κύριος Κασελάκης τα έκανε μούσκεμα. Τα έκανε μούσκεμα. Ίσως για να είναι ασορτή με τη φουρτουνιασμένη θάλασσα στην οποία πλέει με το σκάφος παράφρον και τον άβερχο πρώην Αποστολάκη. Λοιπόν, η εικόνα είναι η εξής. Βγήκε στο Open και είπε ότι θέλει να γίνουν οι δαπάνες στην υγεία τουλάχιστον 5%. Το ακούσαμε, το βάλαμε πριν το ηχητικό και έπαιξε. Ναι. Ρωτήθηκε τον Παναγιώτη Στάθη και απάντησε. Ήταν προφανώς άγνοια, διότι οι δαπάνες στην υγεία του 2024 είναι 5,8%, άρα θα ήταν σαν να έλεγε ότι ζητάω να κόψετε καμιά 800 εκατομμύρια από το σύστημα. Μετά όμως είπε, ναι. Έκανε λάθος. Ναι. Έκανε, θυμάσαι εκείνη την ιστορία με τον γελοτοποιό του Βασιλιά, που του είπε ο Βασιλιάς, θα σου πω μπράβο αν καταφέρεις η δικαιολογία που θα πεις για να καλύψεις μια γκάφα σου να είναι χειρότερη από την γκάφα. Τη ξέρετε την ιστορία. Ο πηγαίνει, λέει, γελοτοποιός, του λέει ο Βασιλιάς, ότι θα γελάσω πολύ και θα σου δώσω βραβείο, αν καταφέρεις να κάνεις μια γκάφα και η δικαιολογία θα πεις για την γκάφα να είναι χειρότερη από την γκάφα. Πήγε λοιπόν την άλλη μέρα για το οποίο σκότωσαμε στην αυλή όλη και χτύπησε τον πυσινό του βασιλέως. Φωνάζει βασιλέας, τι είναι αυτά που κάνεις, και λέει αυτό, έχω συγγνώμη μεγαλειότητα, νόμιζα ότι ήταν ο πυσινός του βασιλίζης. Και γελάσαν όλοι γιατί η γκάφα, διορθώκε μια μεγαλύτερη γκάφα. Και μπορεί αυτό έπαθε χθες ο Κασελάκης. Για να διορθώσει την γκάφα, αντί να πει το απλό. Έκανα λάθος, γιατί δεν εννοούσα, δεν ήθελα από 5, ήθελα από 7. Πάντα μια θέση, ουδής αλάνταστος. Εγώ δηλαδή είμαι τελευταίος να κατηγορήσω κανένα λάθος. Τι είπε, όχι λέει, δεν καταλάβετε καλά, εννοούσα συν 5% κατ' ελάχιστο. Ναι. Συν 5% κατ' ελάχιστο είναι συν άλλα 11 δισεκατομμύρια. Για να καταλάβετε, κάποτε κατηγορούσαμε τον Τρά για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που στο σύνολό ήταν 15 δισεκατομμύρια. Χθες ο Κασελάκης έδωσε μόνο για την υγεία συν 11. Δηλαδή δίνουμε για την υγεία σήμερα 14 στο σύνολο και συν 11 25. Δηλαδή θα δίνουμε περίπου τα μισά μας λεφτά στην υγεία, κατά τον κύριο Κασελάκη. Τώρα πρέπει να σας ρωτήσω, χαρακτηρίζεται η γελοτοποιό τον κύριο Κασελάκη? Όχι, όχι, το έκανα το παράδειγμα πραγματικά με το μύθο, με το πρέπει να το καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να το ρωτήσω, είναι θέμα, δεν πρέπει να μείνει έτσι. Δεν έχει δυστυχώς γι' αυτόν ακόμα κανένα πολιτικό βάρος. Αυτό έχει ταλέντο επικοινωνιακό, είναι όμορφος, είναι χαμογελαστός, είναι επικοινωνιακός, έχει πολλά καλά, αλλά δεν έχει κανένα πολιτικό βάρος. Γιατί πρέπει να κάτσει να μελετήσει. Θέλει να γίνει, λέει, πρωθυπουργός και δεν ξέρει απολύτως τίποτα για την Ελλάδα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αντί να γυρνάει με το σκάφος το πολυτελές στα νησιά, θα μπορούσε να κάτσει να κάνει λίγο φροντιστήριο, σοβαρά το λέω. Να δει ποιοι είναι οι βουλευτές, ποιοι είναι οι υπουργοί που δεν τους ξέρει, να καταλάβει ούτε μαγεία του προϋπολογισμού. Δηλαδή, πραγματικά αισθάνομαι ότι μιλάει και δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει. Πάντως το κομμάτι της υγείας, το έχετε δει και εσείς δημοσκοπήσεις, είναι από τα θέματα τα σημαντικά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Είναι δυνατόν να μην είναι υγεία? Στα μηνύματα που παίρνουμε. Είδα για παράδειγμα της ΠΟΕΔΗΝ την ανακοίνωση χθες για τους γιατρούς στα νησιά. Όντως είναι πρόβλημα αν τα στοιχεία είναι πραγματικά, κύριε Υπουργέ. Φυσικά είναι πρόβλημα και όπως ξέρετε έχουμε τρέχει αυτή τη στιγμή προκήρυξη θέσεων και πράγματι έχουν βγει άγονες καμιά εκατοστή θέση. Αυτό το λέει. Το λέει ότι στη συνέχεια. Γιατί λέει, θα δώσετε λεφτά λοιπόν για να πηγαίνουν οι γιατροί. Δεν είναι έτσι. Στα νησιά το καλοκαίρι δίνουμε 1.800 ευρώ επιπλέον το μήνα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Πάλι δεν πάνε, λέτε όμως. Μήπως πρέπει να είναι παραπάνω. Αυτό λέει. Στα νησιά τους πληρώνουμε σε πολλά νησιά και τα έξοδα διαμονής. Ναι. Τους δίνουμε και 1.800 ευρώ επιπλέον το μήνα και το μισθό του. Ναι. Με συγχωρείτε, δεν είναι λίγα αυτά τα λεφτά για να πάνε. Γιατί δεν πάνε, λέτε λοιπόν. Γιατί δεν πάνε. Όχι, εννοώ, μήπως χρειάζεται παραπάνω, αυτό θέλω να πω. Πάντως προσπαθώ να εξηγήσω ότι αν νομίζει κάποιος δεν έχει πάρει η ελληνική πολιτεία μέτρα για αυτό το θέμα, αυτό κάνει λάθος. Έχουμε πάρει μέτρα για αυτό το θέμα. Παλότερα η ΠΟΕΔΗΝ έλεγε ότι δεν πάνε γιατί είναι οι θέσεις επικουρικές και δεν είναι μόνιμοι. Τώρα κάναμε και τις θέσεις μόνιμοι.
Ναι. Όχι, σκέφτομαι ότι τα μέτρα παίρνετε, αλλά το θέμα είναι να έχουν και ένα αποτέλεσμα. Προφανώς πρέπει να έχουν αποτέλεσμα. Μήπως πρέπει να είναι ακόμα περισσότερα, αυτό εννοώ. Ναι. Και όλες οι μεταρρυθμίσεις που κάνουμε τώρα στην υγεία είναι επιπλέον αυτών των μέτρων. Τι λέμε στους γιατρούς, ότι θα πας στο νησί, θα παίρνεις επιπλέον χρήματα, θα σου πληρώνουμε το σπίτι, θα μπορείς να κάνεις ιδιωτικό έργο. Δηλαδή έχεις και άλλα επιπλέον χρήματα. Και δύο, θέματα επικαιρότητας. Το πρώτο είναι, δεν μου άρεσε η δήλωση της υποψηφίας ευρωβουλευτού σας που λέγε μαζί του σκοτώσαμε στα Τέμπη. Δεν το έχω δει καθόλου αυτό, ήμουν ασπιτουργικά δεδομένα. Ναι. Λοιπόν, τώρα για μια δεύτερη είδηση που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Είδαμε αυτό το ξύλο. Πιστεύετε ότι πρέπει να εκπέσουν από τις έδρες τους Σπαρτιάτες? Καλά, θα μας φαίνει άξιο το ξύλο. Σπαρτιάτες, το είχα πει στη Βουλή σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν τη φάση δικαιοσύνη. Κατά τη γνώμη μετά τη δήλωση του κυρίου Στίγκα στη Βουλή, ότι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματός του είναι ο Κασιδιάρης, δεν μπορούσαν να μην εκπέσουν. Δηλαδή, ο κύριος Στίγκας μόνος του έχει οδηγήσει στην ελληνική δικαιοσύνη στην απόφαση να τους εκπέσει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γιατί από την ώρα που ο ίδιος παραδέχτηκε στη Βουλή ότι οι βουλευτές του πάνε στις φυλακές Δομοκού για να πάρουν εντολή. Ποιο δικαστή μπορεί να παραβλέψει αυτή τη δήλωση στη Βουλή? Μόνο το έκανα. Μόνο αυτό. Αλλά είτε, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά παρά να εκπέσουν. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε ξανά εκλογές. Όταν κάναμε τον νόμο Βορύδη, η μεγάλη συζήτηση στη Βουλή και ο λόγο που το ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε ήταν γιατί λέγανε πώ θα αποδείξει την εικαζόμενη ηγεσία, με ποιο τρόπο. Και λέγανε εμεί με αναρτήσει στο διαδίκτυο, στο YouTube κλπ. Δεν είχε κανένα που μα σκεφτεί την πιθανότητα θα πηγαίναμε μόνοι τους να ομολογήσουν ότι ο πραγματικός αρχηγός είναι ο Κασιδιάρης. Αυτό ομολογώ την ώρα που κάναμε τη συζήτηση, δεν το είχαμε φανταστεί. Η φαντασία, η ζωή ξεπερνά τη φαντασία. Άρα λέω τώρα θα πρέπει να γίνουν, Υπουργέ, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να γίνουν εκλογές τώρα δηλαδή. Δεν είμαι το σχετικό στην εκλογική νομοθεσία, δεν είμαι το σχετικό. Είναι πολύ εξειδικευμένο το θέμα. Ό,τι πείτε ο εκλογοδικείο θα είναι σωστό, φαντάζομαι, για να μην είναι θα κάνουμε την. Λοιπόν, εγώ να σα κάνω μια άλλη ερώτηση. Ναι. Επειδή έρχεται και η μεγάλη εβδομάδα με αλλά το καλό. Αν το ξύλο, θα να κάνω ορισμένες. Να κάνετε, σας ακούμε. Πρώτον και κυριότερον, έχει περάσει τα ψηλά η μήνυση του πατρός Φλόρου στο Βελόπουλο. Εάν δηλαδή αυτό αληθεύει, τι γράψει ο πατέρας Φλόρος. Ο πατέρας Φλόρος ήταν παλαιός φίλος του Βελόπουλου. Τι έχει γράψει, δεν το έχω προσέξει. Με ψεύτικο λογαριασμό και λοιπά. Έχει φτιάξει ψεύτικους λογαριασμούς, οι οποίοι τον υβρίζουν πολύ άσχημα και μάζεται για τη σεξουαλική του ταυτότητα. Ο πατέρας Φλόρος είναι απόστρατος αξιωματικός πολεμικού ναυτικού. Εγώ δεν υιοθετώ προς την καταγγελία, αυτό είναι κάτι που είναι το δικαστήριο. Λέω όμως ότι ως καταγγελία αυτή καθ' αυτή από ένα πρώην συνεργάτη είναι πολύ εντυπωσιακή για τον τρόπο που έχουν πολιτική διαμάχη στις αυτά κόμματα. Ήρθε όμως η ασυλία από την ίδια τη Βουλή του κ. Βελόπουλου. Θα κρυθεί στο δικαστήριο. Ναι, και καλά έκανε ο κ. Βελόπουλος και δέχτηκε ο ίδιος την ασυλία. Ναι. Αυτό είναι γενναία κουβέντα. Πάμε, λοιπόν, θα κρυθεί εκεί. Τώρα, η σκηνή αυτή της γροφιάς και του ξυλοδαρμού ως προς τον κ. Φλόρο, δεν νομίζω ότι έχει κάποιος να πει κάτι. Αυτό που έχει κάνει είναι αδιανόητο για τη Βουλή. Ορθώς συνελήφθη και ορθώς κατηγορείται. Ναι. Αν δεν νομίζω ότι κάτι να πω σε αυτό. Τώρα, εδώ πρέπει να εξηγηθεί τώρα γιατί ένας άνθρωπος πάει ξαφνικά και γρονθοκοπεί έναν άλλον μέσα στη Βουλή. Αυτή δεν έχει πέρα εδώ και ένα χρόνο κάθε μέρα. Γιατί χθες ειδικά το γρονθοκόπησε? Γιατί λέτε? Ο κύριος Φλόρος κάνει κάποιους ισχυρισμούς. Ότι τον έβρισε και μάθα από τη μητέρα του. Παριστάμενοι βουλευτές επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Ναι. Τα πρακτικά δεν μπορεί να είναι χρήσιμα, γιατί οι ισχυρισμοί αυτοί έγιναν για πράγματα που διεμήρθησαν στο περιστήλιο και όχι μέσα στην ολομέλεια, ναι, για να έχουν καταγραφεί πρακτικά. Άρα η δικαστική τώρα διαδικασία της διώξεως τον κύριο Φλόρο θα αποδείξει δικαστικά εάν πράγματι είχαν γίνει αυτοί οι χαρακτηρισμοί από την πλευρά Γραμμένου προς τον Φλόρο. Αν έγιναν. Θέλω σε αυτό να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Εάν αποδειχθεί δικαστικά, το λέει τον κύριο Βελόπουλο που έκανε και μια ανάρτηση ντροπή σου, άδων, υιοθετεί σε αυτά που λέει, εγώ δεν υιοθετώ τίποτα. Ναι. Ήμουν εκεί, ήμουν στις Βρυξέλλες, ναι, αδιάβασα το διαδίκτυο, πήρα κάποιους συναδέλφους τηλέφωνο, θέλω να είμαι ειλικρινής, και όλοι ισχυρίζονται ότι τα άκουσαν. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Αφού έχει επιληθεί τώρα η δικαιοσύνη, θα υπάρξει δικαστική διερεύνηση. Θέλω όμως να πω στον κύριο Βελόπουλο
ότι δεν μπορείς ταυτοχρόνως να ομνείς την τάξη και τη φυσική και είσαι χριστιανική σου πίστη και ταυτοχρόνως να μην λαμβάνεις μέτρα για ένα βουλευτή σου που έχει πει αυτές τις πράξεις έναντι ενός οποιοδήποτε άλλου. Μα λέει ο κ. Βελόπουλος δεν τις είπε. Αφού λέει δεν τις είπε, τι μέτρα να πάρει. Ο κ. Βελόπουλος υιοθετεί τους ισχυρισμούς του βουλευτού. Αυτό λέει, αυτό για να μην έχει πολιτικό κόστος. Έχει συμφέρον να το υιοθετήσει. Μάλιστα, λοιπόν, ένας άνθρωπος όμως που έχει τόση ευαισθησία και καλεί τους βουλευτές που ψηφίσαμε τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Να μην πάμε σε αυτό ήθελα. Ήθελα και ένα σχόλιο για αυτό για να κλείσουμε. Μπορεί να ανέχεται ένα βουλευτή που έχει βρει τη μάνα ενός άλλου. Τη μάνα. Τονίζω, κύριε Ξενάκη, ο Σκουρή. Το αντιλήφθηκα, το αντιλήφθηκα. Το αντιλήφθηκα. Το αντιλήφθηκα και υπήρχαν άνθρωποι που μα στείλαν μηνύματα εδώ και λένε ότι και εμένα μου βρίζαν τη μάνα μου και πάει. Πάει 20 ώρες. Αλλά για μένα η μάνα είναι το ιερότερο πρόσωπο τη ζωή. Έχω χάσει δικιά μου εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει μια μέρα που δεν τη σκέφτομαι. Και θέλω να πω στον Κυριάκο Βελόπουλο ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί τον ισχυρισμό του βουλευτού του με τόσο μεγάλη δυσκολία για κάτι τόσο βαρύ. Ναι, δεν μπορεί. Το είπαμε νωρίτερα και απείλησε και με μηνύσεις μάλιστα. Το είπαμε νωρίτερα. Το είπαμε, Υπουργέ, τελευταία. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή το είπαμε και πριν και είπαμε ότι είναι απαράδεκτο να επιλύει με μηνύσεις δημοσιογράφους αν το γράψουν. Το είπαμε νωρίτερα. Λοιπόν, μία ερώτηση όμως αναφερθήκα τώρα και εσείς. Και σε εσάς απευθύνθηκε ο κ. Βελόπουλος θες που είπε να μην πάτε στην εκκλησία το Πάσχα όσοι ψηφίσατε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πρώτα απ' όλα, από ό,τι θυμάμαι, ο κ. Βελόπουλος δεν έχει καμία οργανική σχέση με την Εκκλησία της Ελλάδος. Ούτε Μητροπολίτης είναι, ούτε ιερεύς. Είναι αμαρτωλός όπως και εγώ. Η θέση του στην Εκκλησία είναι από τη θέση των πιστών και δεν μπορεί να παίζει το ρόλο του πορτιέρι του ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει σε μια Εκκλησία. Είναι από τη φύση του αυτό που είπα παράδεκτο και πολύ αντιχριστιανικό πρέπει να σας πω. Ο κ. Βελόπουλος μπορεί να το παίζει σκληρός χριστιανός. Με το ορθόδοξο δόγμα δεν έχει καμία σχέση και θα το εξηγούσε ένας οποιοσδήποτε ιερεύς ότι ένας πολίτης και διπολιτικός δεν μπορεί να το παίζει πόρτα για τις εκκλησίες. Είναι απαράδεκτο. Η Ειρήνα είδε από τους αρχαίους χρόνους και ιδιαίτερα τους χριστιανικούς υπήρξαν πάντα ανοιχτοί για όλους και ως άσυλο. Ακόμα, προσέξτε αυτό που δεν ξέρω Βελόπουλος, και εις τους εχθρούς της εκκλησίας. Οι ναοί ήσαν άσυλο. Ακόμα και στους εχθρούς της Εκκλησίας. Άρα πηγαίνει κάποιος για πολιτικούς σκοπούς και να λέει μην πάτε στην Εκκλησία, εκτός από όλα τα άλλα είναι σφόδρα αντιχριστιανικό. Οφείλω όμως να σας πω ότι είναι και πολιτικό ζήτημα μέγα. Δεν πραγματικό το κύριο Βελόπουλος δεν πάει να υποκαταστήσει την Εκκλησία που δεν μπορεί προφανώς. Αλλά το κάνει για να προτρέψει τους πιστούς, τους δικούς του οπαδούς δηλαδή, στο να διαπράξουν επεισόδια κατά τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας μέσα στους ναούς. Αυτό πάει να κάνει ο κ. Βελόπουλος. Θέλει δηλαδή αυτό που έγινε με μένα και τον Αρχιμανδρίτη Σεβαστιανό στο Αμίντεο να γίνει επί το πολλαπλάσιο. Αυτό θέλει να κάνει. Λοιπόν, και θέλει να το κάνει επισκοπό πολιτικό. Δηλαδή να εργαλειοποιήσει όχι μόνο το χριστιανισμό, αλλά να εργαλειοποιήσει τους ιερούς ναούς εν μέσω της Αγίας και Ιερής Μεγάλης Εβδομάδος. Μιλάμε για μεγάλο βλάσφημο πράγμα και μεγάλη αμαρτία αυτό που έκανε. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν.